Δεν ξέρω, κύριε Κεφαλογιάννη, αν θα κάνετε εσείς ένα πέρασμα από την πλατεία Κορνάρου να ακούσετε το Γιάννη Βαρουφάκη να μιλά για Ευρώπη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δεν θα είχα αντίρρηση να γίνεται ένα διάλογος όπως αυτός που έγινε στο κόσμημα πια του Ηρακλείου, το πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου, με συνυποψηφίους βουλευτές, να κάναμε και άλλη μία. Και αυτό και ο κ. Βαρουφάκης μέσα να μας πει και τις δικές του απόψεις για την Ευρώπη. Έτσι, θα ήταν πολύ καλό αυτό. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην τελική ευθεία για την Ευρωκάλπη, κύριε Κεφαλογιάννη, και επιλέγουμε σήμερα να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Έχω την αίσθηση, το ρωτώ σε όλους μου τους συνομιλητές, ενώ τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Δεν ξέρω αν θεωρείτε κι εσείς ότι δεν έχουμε εστιάσει πολύ την κουβέντα μας στην Ευρώπη σε αυτόν τον προεκλογικό αγώνα. Μας έχει λίγο κουκουλώσει, πώς να το πω τώρα. Μας έχουν λίγο κουκουλώσει αυτοδιοικητικές πόλους ή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχετε την ίδια εικόνα? Ναι, έχετε δίκιο. Η κουβέντα έχει στραφεί γύρω και από τα εσωτερικά θέματα και τα αυτοδιοικητικά, αλλά και η ατζέντα των εκλογών είναι ψηλά, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Η ασφάλεια που μας προσέφεραν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπάρχει πια. Αυτά που είχαμε ως κεκτημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν η ειρήνη, η ευημερία και η δημοκρατία, δεν είναι δεδομένα όπως ήταν τη δεκαετία του 80, του 90 και του 2000. Ζούμε σε ένα παράξενο κόσμο που εξελίσσεται και μέσα από τις νέες τεχνολογίες, τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες. Άρα πρέπει να διαβάσουμε σωστά τα γεγονότα, να τα διαβάσουμε με έναν τρόπο που να μας οδηγήσουν και με ασφάλεια στο μέλλον. Να κρατήσουμε ό,τι είναι θετικό από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και είναι πολλά τα θετικά, μας χάρισε ειρήνη και δημοκρατία. Αυτό θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Και τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα και στην οικονομία και στην κοινωνία και στα εθνικά μας θέματα. Σε όλους. Να έχουν και αυτά τη διακριτή τους θέση. Σε όλους. Ναι. Νομίζω ότι λησμονούμε, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν ξέρω αν κάνω λάθος ακριβώς το ποσοστό που θα πω, διορθώστε με. Λησμονούμε καμιά φορά ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αποφάσεων για θέματα που μας αφορούν κατά κυριολεξία λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει αυτό ακριβώς. Το 70%. Το 70%, καλά, αυτό θα έλεγα και εγώ, το 70%. Ναι. Είναι κανονισμοί και οδηγίες σε μια κοινή πολιτική. Και αν προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σε άλλα θέματα τα οποία είναι σε κρεμότητα και τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουν, γιατί αν δεν εξυγχρονιστεί η Ευρώπη θα εξαφανιστεί, που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, αυτό μας συμφέρει και πάρα πολύ στην Ελλάδα, λόγω της μιασης με έναν αντίστροπο γείτονα, την Τουρκία. Αλλά θέλουμε κοινή άμυνα, θέλουμε κοινή ασφάλεια, το μεταναστευτικό. Και είναι η κοινωνική πολιτική αναδειχτή προστασία στο αδυνάτη να μην υποστούμε την κρίση για άλλη μια φορά στο μέλλον. Mm. Όπως την υποστήκαμε με την μεγάλη οικονομική κρίση στις χώρες του Νότου και εμείς τη βιώνουμε ακόμα στην Ελλάδα. Είμαστε η μοναδική χώρα που τη βιώνει ακόμα. Και για δικά μας λάθη του παρελθόντος, σαν τη διαχείριση της κρίσης όπως είναι μέχρι σήμερα. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη Ευρώπη που θα έχει, ας πούμε, πολύ μεγάλες αναφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πια. Και βεβαίως και σε εθνικό, για τα διακριτά θέματα τα οποία θα υπάρχουν. Γιατί σκεφτείτε, ας πούμε, αν είχαμε μια κοινή οικονομική πολιτική και κοινή κοινωνική πολιτική, οι επιχειρήσεις μας δεν θα έφυγαν στο εξωτερικό, τα παιδιά μας δεν θα έφυγαν στο εξωτερικό. Θα είμαστε ένας πραγματικά ενιαίος χώρος και θα είχαμε και τα χρήματα να στηρίξουμε τις αδυναμίες που υπήρχαν στο σύστημά μας στη δύσκολη στιγμή που πέρασε η Ελλάδα και πέρασαν όλες τις χώρες του Νότου. Δύσκολο εγχείρημα πάντως αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη. Πρόκληση ενώ για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. 70 χρόνια το προσπαθούμε, έτσι. Κάνουμε δύο βήματα μπρος, κάνουμε ένα πίσω, μένει ένα βήμα μπροστά να πηγαίνουμε. Τώρα χρειαζόμαστε άλματα μπροστά και χρειαζόμαστε ηγεσία. Εγώ, αν κάνω μια κριτική στο εσωτερικό και βρέσω στους συναδέλφους μου και σε αυτούς που συγκρούνται των κομμάτων, είναι ότι η Ευρώπη έχει έλλειμμα ηγεσίας. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουν εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι δημόσιοι λειτουργοί πολυτελείας. Και για να πρωταγωνιστήσουμε στις ιστορικές εξελίξεις, πρέπει να ξαναβάλουμε την πολιτική με την καλή της έννοια, την αρχαιολινική της έννοια και προσέγγιση των αποφάσεων, της συνομιλίας με τους πολίτες, αλλά να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί τώρα συζητούμε πολύ και παίρνουμε λίγες αποφάσεις, τα γεγονότα μας ξεπερνούν και δεν μπορεί η Ευρώπη να μείνει πίσω. Και η Ευρώπη έχει πολλά προβλήματα. Το ένα είναι το δημογραφικό, χανόμαστε ως Ήπειρος. Γερνάμε και η Ελλάδα το ίδιο, εξαφανίζεται ένα έθνος 3.000 ετών. Επόμενα 100 χρόνια συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Να ένα πεδίο δόξης λαμπρό για να συνεννοηθούμε πέρα από τις κοκορομαχίες. Mm. Και ο λαϊκισμός που δεν δίνει απαντήσεις. Αν δεν δίνει απαντήσεις η δημοκρατία, κλονίζεται. Υπάρχουν φυγόκεντες δυνάμεις προς τα άκρα και τα άκρα είναι από κάθε πλευρά. Δεν είναι από τη μια πλευρά μόνο. Και αυτό είναι το σαράκι που τρώει το μεδούλι της ύπαρξης του ευρωπαϊκού οράματος, με εξασφάλιση αυτά που είπαμε, τα αγαθά της ειρήνης και της δημοκρατίας. Αυτά πρέπει να δούμε
και να τα δούμε με συγκεκριμένες πολιτικές διακριτές. Και άλλα θέματα. Και το μεταναστευτικό που μας αφορά, κύριε Κεφαλογιάννη, έτσι ναι, δεν αυτό, είναι. Η ασφάλεια. Έτσι, η ασφάλεια, ακριβώς. Ναι. Η ασφάλεια και αυτό που λέμε και κοινωνικό κράτος, το περιγράψατε και εσείς. Το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο για να το καταλαβαίνουμε και πιο. Ξέρετε, να το καταλαβαίνουμε στην ουσία. Κοινωνικό κράτος, βέβαια, χωρίς λεφτά δεν υπάρχει. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι μια κοροϊδία προεκλογική. Πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο. Για να δημιουργήσουμε πλούτο, χρειαζόμαστε γιγαντιές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Άρα, πολλές φορές και στην Κρήτη που κάναμε λάθη, όταν είχα προτείνει πριν μερικά χρόνια να γίνει το λιμάνι του Νότου, δεν το πρότεινα γιατί είχα ένα φαραωνικό όραμα για να γίνει μια πόλη στη μεγέθου της Ρεθύμνης, στα νότια της Κρήτης, από την Αγία Γαλήνη μέχρι τους Άγιους Δέκα, που και αυτό θα πρέπει να είναι στα σχέδιά μας, με τέτοια ιστορία που έχει. Αλλά μια επένδυση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι τεράστια προστιθέμενη αξία. Όλα τα παιδιά της Κρήτης θα μπορούσαν να δουλέψουν εκεί αντί να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Και θα μας έδινε και το πλούτο για να στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος. Ναι. Ο δρόμος, ας πούμε, από τη μια μεριά στην άλλη που είπε σήμερα προχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τι είναι, είναι μια πύλη εισόδου στα εκατομμύρια των τουριστών που έρχονται με ασφάλεια και υποδομές να μπορούν να διαφημίζουν την Κρήτη σαν πέρατα της Οικουμένης. Ναι. Και όχι να κινδυνεύουν σε κάθε στροφή να έχουν ένα ατύχημα. Ναι. Ένας δρόμος βέβαια θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Κεφαλογιάννη. Ναι, το έχουμε συζητήσει μαζί ξανά αυτό. Ποιοι αντέδρασαν, ναι. Όταν πριν 15 χρόνια είπα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που μας δίνει ο σύγχρονος κόσμος, ακόμα και το καλοκαίρι να είχαμε διόδια. Γιατί όχι, διόδια ακριβώς για να μπορούμε να πηγαίνουμε με ασφάλεια από τη Σιτία στο Καστέλι Κιθάμου. Έρχονταν κάποιοι άλλοι με ποιο που θέλουν να χαϊδέψουν τα αυτιά και με επίσημες ιδιότητες σε όλο το φάσμα και λέγανε να γίνει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είτε από αφέλεια λοιπόν, είτε από έλλειψη γνώσης, θα έπρεπε να ξέρουν ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα είναι 300 εκατομμύρια, άρα δεν φτάνει για να καλύψουμε ούτε τις αστοχίες των υλικών στους επαρχιακούς δρόμους, όχι της Κρήτης, ούτε της μιας μικρής περιοχής μέσα στο νομό Ηρακλείου, στο νομό Λασιθίου, στο νομό Χανίων, ναι. Ή στο νομό Ρεθύμνης. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε στην εποχή τους που πρέπει να γίνονται και όχι να περιμένουμε με χρονική στέρηση δεκαετία να προχωρήσουμε τα έργα που πρέπει να γίνονται σε προηγούμενο διάστημα. Σας επιστρέφω λίγο στην Ευρώπη γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, όπως το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο που απαιτείται έτσι για να μιλήσουμε με λεπτομέρειες ή, εν πάση περιπτώσει, να τοποθετηθούμε για όλα τα θέματα που μας αφορούν στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πώς θεωρείτε ότι ο κύριος Βέμπερ θα σταθεί στην επόμενη μέρα της Ευρώπης, που είναι πολύ κρίσιμη, αν και εφόσον βεβαίως είναι ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν, και δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί έτσι σας κατακεραυνώνει η κυβέρνηση για την επιλογή σας να τον στηρίξετε, ξεθάβοντας ή, εν πάση περιπτώσει, υπενθυμίζοντας και πάρα πολλές δηλώσεις του κ. Βέμπερ στο παρελθόν για τη χώρα μας κτλ. Το πρώτο μου ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, που είναι συναφές, αν θέλετε, είναι αν θεωρείτε κι εσείς ότι αυτή η πόλωση στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει επισκιάσει τόσο πολύ τις ευρωεκλογές, που τελικά δεν θα ψηφίσουμε για την Ευρώπη, θα ψηφίσουμε ίσως για την επόμενη κυβέρνηση στη χώρα. Είναι μια ανόητη προσέγγιση, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη σκληρή έκφραση, του κ. Τσίπρου προσωπικά και του ΣΥΡΙΖΑ για ένα διακεκριμένο φιλέλληνο τον κ. Βέμπερ. Είναι πραγματικά ανόητη. Γιατί είναι ανόητη? Διότι στην Ευρώπη υπάρχει κουλτούρα συνεννοήσεων. Εμείς θα είμαστε το πρώτο κόμμα. Ο κ. Βέμπερ έχει πιο πολλές πιθανότητες να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο προηγούμενο διάστημα τον κ. Γιούγκερ τον ψήφισαν και τα άλλα κόμματα, και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι. Το ίδιο θα γίνει και με τον κύριο Βέμπερ, γιατί η κουλτούρα λέει ότι ο πρώτος που κόβει το νήμα είναι αυτός που γίνεται πρωθυπουργός στις χώρες τους, άρα γίνει και πρόεδρος της Επιτροπής. Mm. Και ποιος είναι ο Βέμπερ? Ο Βέμπερ είναι ένας συγκεκριμένος φιλέλληνας. Τι φιλέλληνας είναι? Δεν μας έκανε μόνο την αίθουσα Μητσοτάκη, γιατί υπογράψαμε μαζί αυτό το αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγινε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το κόμμα μας και έχουμε τα δύο καλύτερα περάσματα, το πέρασμα Καραμαλή και την αίθουσα Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δείχνει τι δύναμη έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί και άλλοι έκαναν πρόταση να δοθεί η ονομασία και άλλων πολιτικών, δεν θέλω τώρα να του ονοματίσω, από άλλες παρατάξεις, και δεν πέρασε από το Συμβούλιο των Αρχηγών των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δεύτερο, ο κύριος Βέμπερ είναι ο άνθρωπος που με στήριξε προσωπικά εμένα, γιατί συνυπογράψαμε μαζί μια έκθεση για τη συνθήκη της Λοζάνης και μαζί με τον Έλμαν Μπροκ και αυτό διακεκριμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τότε ο Περντογκάν αμφισβητούσε τη συνθήκη της Λοζάνης του Ελευθερίου Βενιζέλου, που μας έδωσε 100 χρόνια ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και λέει ότι υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό λέει η συνθήκη της Λοζάνης.
Τότε ο κύριος Βέμπερ, όταν του εξηγήσαμε τα ιστορικά δεδομένα και τις απειλές της Τουρκίας, προσυπέγραψε μαζί με εμένα και τον Έλμαρ Μπροκ αυτήν την έκθεση. Έγινε ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί πέρασε από όλα. Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταγράφεται σε όλες τις εκθέσεις. Ναι. Αυτός είναι διακεκριμένος φιλέλληνας. Άρα αυτός ο διακεκριμένος φιλέλληνας τον παρακαλέσαμε και πήγε στην Κύπρο. Πρώτος από όλους. Όταν η Τουρκία έκανε τις παράνομες γεωτρήσεις στην πρώτη φάση στην ΑΟΣ, στην Κυπριακή, και είπε την εξής φράση, ότι δεν απειλεί η Τουρκία τους 700.000 των Κυπρίων πολιτών, αλλά απειλεί τα 520 εκατομμύρια των Ευρωπαίων. Είναι ανόητο ο κύριος Σιφέρος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που το λέω έτσι. Όταν δεν πιάνεται από εκεί και να στηρίξει τουλάχιστον να μην τον λιδωρεί, για να έχει ένα άνθρωπο μετά η Ελλάδα να τη στηρίξει. Και ήρθε και στην Αθήνα για να πει τι. Εμείς τον φέραμε σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που κάναμε, όχι μόνο στο Ζάπιο, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να πει τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και να πει στον κύριο Τσίπρα, γιατί γι' αυτό ο κύριο Τσίπρα σου επιτίθεται, ότι ανοήτως υπέγραψε το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, στο οποίο παραχωρεί 3,2% πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή τα έσοδά μας θα είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες μας για όλα αυτά τα χρόνια, σε μια περίοδο κρίσης, μέχρι το 2023, 2,2 μέχρι το 2060, και παραχωρεί κρατική περιουσία, όλη την κρατική περιουσία της Ελλάδος μέχρι το 2016. Δεν θέλω να τα λέω. Και υιοθετώντας, και κλείνω αυτό με τον κύριο Βέμπερ, γιατί εκνευρίζουμε πάρα πολύ. Ναι, σας ακούω εντωμεταξύ ότι σας εκνεύρισα λίγο με την ερώτηση. Αλλά ούτε θέλω λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Η ανοησία της προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα προσωπικά. Και τι του είπε, θα βάλω ρήτρα ανάπτυξης, και η ρήτρα αυτή ανάπτυξης θα κάνει τι. Μόνο όταν αναπτύσσεται η Ελλάδα θα πληρώνει τα χρέη της. Γιατί στις 200 χρεοκοπήσεις που έχουν γίνει στον κόσμο, οι χώρες μπορούν με μικρό κόστος να περάσουν αυτές τις δύσκολες στιγμές, εάν έχουν ανάπτυξη και με τον πληθωρισμό ο οποίος είναι το χρέος. Και αντί να πιαστεί από αυτό και να παρακαλέσει γονιποτήσεις, γιατί είχαν τις λάθος πολιτικές που μας δείχνουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τους σοσιαλιστές που παρακολουθούν το πρόγραμμά μας, αρχίζει και λιδωρεί τη Νέα Δημοκρατία με το γνωστό τρόπο της επιθετικότητας εναντίον των πολιτικών του αντιπάλου, γιατί τους θεωρεί εχθρούς, αντί να πιάνεται από εκεί που μπορεί να κερδίσει η Ελλάδα. Άρα δεν είναι ούτε αυτό το θέμα, όπως δεν είναι στα Σκόπια στην εθνική γραμμή. Πρέπει να σας διακόψω τώρα, συγχωρέστε με, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Στο τελευταίο ερώτημα, πάρα πολύ σύντομα, αυτό που σας έθεσα σε σχέση με την πόλωση και το τι θέλει τελικά, κρίνεται ότι θα ψηφίσουμε στην Ευρωκάλπη της Κυριακής. Αν θα ψηφίσουμε για κυβέρνηση ή όντως για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο και τους εκπροσώπους μας σε και αυτό. Και τα δύο θα ψηφίσουμε. Και τα δύο. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ψήφισε εμπιστοσύνη. Μάλιστα, το δεχόμαστε. Και εμείς δημοψήφισμα το λέμε. Εάν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, όπως έκανε το 2014, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε εκλογές, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε χάσει με 3,5%, όταν θα χάσει τις εκλογές να ξανανεύει τα σκαλιά και να καταθέσει την εντολή που έχει και να προκηρύξει άμεσα εκλογές, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα θα είναι. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας έχει να επιλέξει μεταξύ ήττας και συντριβής. Δεν έχει άλλη επιλογή. Για να δω, γιατί κοντά. Και αυτές οι εκλογές θα πιστοποιήσουν και οι ευρωεκλογές, ότι οι εθνικές εκλογές, όποτε και να γίνουν, θα δώσουν απόλυτη πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία και θα έχει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό ένα κριτικό διακεκριμένο πολιτικό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει, και όταν θα πάει στην αντιπολίτευση, να ειδείξει τη σοβαρότητα που πρέπει ένα ευρωπαϊκό κόμμα και όχι αυτά που μας έκανε το 2014. Κυριακή Κοντιγιορτή. Για όλα αυτά θα τα πούμε και μετά. Εύχομαι μετά την μάχη της Κυριακής για το Ευρωκοινοβούλιο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά. Καλημέρα.